Η 20η πόλη στον πανελλήνιο χάρτη του θεσμού των Special Olympics έγινε το Ρέθυμνο, σε μια μεγάλη γιορτή ενότητας και ελπίδας, όπου υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Special Olympics Ελλάς, στο Δήμο Ρεθύμνου και το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος με χορηγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλάζοντας κυριολεκτικά τις ζωές των παιδιών με αναπηρία, αλλά και των οικογενειών τους, αναβαθμίζοντας ριζικά την ποιότητα ζωής τους. Βγάζουμε παιδιά από τα σπίτια τους με νοητική αναπηρία. Αυτός είναι ο στόχος μας, να βγάλουμε τα παιδιά από τα σπίτια τους, να τα εντάξουμε στην κοινωνία σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού και να δώσουμε μια νέα ζωή σε αυτά τα παιδιά και όπως επίσης να δώσουμε μια νέα ζωή στις οικογένειές τους. Μου λέει η μάνα, μια μάνα, πρόεδρε, το παιδί το βλέπεις, τι άθλημα θα κάνω. Και εκεί είναι πραγματικά που τους εξηγούμε ότι το παιδί της μπορεί όχι μόνο να κάνει άθλημα οποιοδήποτε, μπορεί και να επέψει άλογο. Ευχαριστώ και θαυμάζω κυριολεκτικά τους γονείς αυτών των παιδιών που δεν τα έχουν κλείσει, το αντίθετο, βγάζουν μια φοβερή εξωστρέφεια που μας υποχρεώνει όλους, όχι να αποδεικνύουμε τη φιλανθρωπία μας, αυτό είναι λάθος, να συμμορφωνόμαστε με μια και συνταγματική και νομική επιταγή, ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς και αποζητούν τις ίδιες ευκαιρίες. Τοπική πυρήνες άθλησης, συμμετοχής για ανθρώπους με νοητική αναπηρία, αλλά και προγράμματα για ανάπτυξη άλλων παράλληλων προγραμμάτων, όπως των προγραμμάτων για την εργασία, των προγραμμάτων για την οικογένεια, για την υγεία των ανθρώπων με αναπηρία. Πάρα πολλές και όμορφες δράσεις που έρχονται να ενισχύσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων σύμφωνα και με τη χάρτα του ΟΗΕ. Με αίσθημα βαθιά συγκίνησης, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, που επί σειρά ετών με δυναμικότητα βελτιώνει τη ζωή των ωφελούμενων, αγκάλιασε αυτό το μεγάλο βήμα, όπου άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο κυνηγώντας το μετάλλιο, αλλά κυρίως τη συμμετοχή, δίνοντάς τους μια νέα ζωή. Είναι το καινούριο μας βήμα, είναι ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειας, ένα ακόμα βήμα να μιλήσουμε για την αναπηρία που είναι έξω από το σπίτι, που μπορεί να προσφέρει και να ανοίξει δεξιότητες στα άτομα με αναπηρία, που μπορεί μέσω της άθλησης να δώσει εκπαίδευση, να δώσει χαρά, να προσφέρει καινούργιους ορίζοντες. Μια ομάδα μαθητών ατόμων με ειδικές ανάγκες με τους καθηγητές τους από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου έφτιαξαν νόστιμα εδέσματα που προσφέρθηκαν στην εκδήλωση, ενώ παράλληλα τονίστηκε η προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών. Προσπαθούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη, έτσι, μια ολοκληρωμένη εντός εισαγωγικών κατάσταση, αν μου επιτρέπετε ο όρος, να τα βοηθήσουμε να σταθούν και μόνα τους, που είναι το κυριότερο, αλλά και αυτά που δεν μπορούν μόνα τους, αλλά τουλάχιστον να αξιοποιήσουν λίγο έστω και τις ελάχιστες δυνατότητές τους για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.